Και πρώτη είναι η κυρία Χρυσάνθη Φωτιάδου. Θα επανέλθω και εγώ στο 93% της οπτικής επικοινωνίας στο οποίο αναφέρθηκε η συνάδελφος Ροξάνη Βλαχοπούλου για να το εμπεδώσουμε στο μέγιστο. Το μουσείο, ένας χώρος πολιτιστικής εμπειρίας στην υπηρεσία της κοινωνίας, εκθέτει συνήθως τις υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Ο υλικός πολιτισμός περιέχει αντικείμενα με υλικές και αισθητικές ποιότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν ως βασικό εργαλείο για την προσέγγιση του κοινού, καθώς εμπλέκουν την παρατήρηση, την ανάλυση και την αξιολόγηση της προσωπικής εμπειρίας και προάγουν την κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την τριετία 2020-2023, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης προτείνει έναν ευχάριστο τρόπο ώστε τα αρχαία έργα να λειτουργήσουν ως εικαστικές ή οπτικές ιστορικές πηγές που θα κινητοποιούν τη φαντασία και θα παρέχουν πολιτισμική και αισθητική αγωγή στις διάφορες ομάδες κοινού του μουσείου. Με αφορμή τον εγκλεισμό που επέβαλε η πανδημία του COVID-19 το 2020, το μουσείο εμπλωτίζει την διαδικτυακή του παρουσία με νέες δράσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως υλικές αισθητικές δραστηριότητες. Με τον όρο αυτόν προσδιορίζονται οι δραστηριότητες προσωπικής δημιουργίας και έκφρασης που αξιοποιούνται για τη βιωματική προσέγγιση συγκεκριμένων μουσιακών θεματικών και εμπνέονται συνήθως από τις οπτικές και τις εφαρμοσμένες τέχνες. Πρόκειται για δραστηριότητες που εμπλέκουν τις αισθήσεις με στόχο τη δημιουργική έκφραση μέσα από τη ζωγραφική, τις κατασκευές, τη γλυπτική, αλλά και το ράψιμο, τη μαγειρική κτλ. Αυτές οι δραστηριότητες έχουν διπλή διδακτική διάσταση, προσφέρουν ευκαιρίες και ερεθίσματα για την προσωπική δημιουργική έκφραση και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην κατανόηση των εκθεμάτων μέσα από άλλες διόδους. Υπηρετούν όχι μόνο μουσιοπαιδαγωγικούς στόχους, αλλά και ευρύτερα στόχους αισθητικής αγωγής. Η πρόσβαση στις δράσεις γίνεται από την ιστοσελίδα του Αμυθίτα, επιλέγοντας το πεδίο ψηφιακές δράσεις, όπου ο επισκέπτης μπορεί να ανοίξει τη δραστηριότητα που τον ενδιαφέρει. Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί επίσης από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή και από το newsletter του μουσείου. Η πρώτη ψηφιακή δράση, «Κατασκευάζω μία πλαγκόνα», παρουσιάζει μία πύληνη αρχαία κούκλα και προτρέπει το κοινό να κατασκευάσει τη δική του από χαρτί, σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευής που δίνονται αναλυτικά και περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και όλα τα στάδια της κατασκευής μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Προσφέρεται επίσης ένα μοντέλο με το σχέδιο της πλαγκόνας σε εκτυπώσιμη μορφή, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι συμμετέχοντες προαιρετικά. Τα μέσα που προτείνονται για την πραγμάτωση των έργων είναι υλικά ανακύκλωσης ή ευτελή φθηνά αντικείμενα που μπορεί να βρει κανείς σε κάθε σπίτι. Έτσι, η εξεύρεση υλικών, ειδικότερα κατά την περίοδο του εγκλεισμού, δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για τη συμμετοχή του κοινού στις δράσεις. Με την επιλογή αυτή, ταυτόχρονα, μεταδίδεται το οικολογικό μήνυμα για την αξιοποίηση και την επαναδιαπραγμάτευση άχρηστων υλικών. Επίσης, αν και τα αρχαία έργα αποτελούν την αφορμή για κάθε δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να εμπνευστούν από αυτά, χωρίς να περιοριστούν στη ρεαλιστική ή πιστή απόδοσή τους και να εκφραστούν ελεύθερα και δημιουργικά. Το κοινό πράγματι εκφράστηκε ελεύθερα και με μεγάλο ενθουσιασμό δημιούργησε τους δικούς του μοναδικούς ήρωες, οι οποίοι παρουσιάστηκαν σε ψηφιακή έκθεση με τη χρήση εφαρμογής εικονικής περιήγησης 360 μοιρών. Ο διαδικτυακός επισκέπτης έχει τη δυνατότητα περιστροφής στην αίθουσα και εστίασης σε κάθε έργο. Οι εφάνταστες πλαγκόνες του κοινού πρωταγωνίστησαν επίσης σε βίντεο που δημιουργήθηκε με τη μορφή έκτακτης είδησης για την αναγγελία της επαναλειτουργίας των μουσείων το Μάιο του 2021. Η δράση «Κατασκεύασε ένα πουλί με κινούμενα φτερά» εμπνέεται από τα ιδιαίτερα γυάλινα αρωματοδοχεία σε σχήμα πουλιών,
εκθέματα της μόνιμης έκθεσης Θεσσαλονίκη Μακεδονίας Μητρόπολης. Μετά από μία σύντομη αναφορά στα αρωματοδοχεία και τη χρήση του στην αρχαιότητα, το κοινό καλείται να κατασκευάσει ένα χάρτινο πουλί παύλα παιχνίδι, γιατί έχει κινούμενα φτερά, με την τεχνική οριγκάμι, αφού προηγουμένως φιλοτεχνήσει με το δικό του τρόπο το χαρτί που θα χρησιμοποιήσει. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν οδηγίες κατασκευής σε εκτυπώσιμη μορφή ή μέσα από ένα σύντομο βίντεο. Οι συμμετέχοντες δίπλασαν τα δικά τους χάρτινα πουλιά για να μεταφέρουν εικόνες και μηνύματα αισιοδοξίας σε μια δύσκολη εποχή πανδημίας και εγκλεισμού. Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η συμμετοχή των μαθητών του Λυκείου Μαδίτου, οι οποίοι σκέφτηκαν να διακοσμήσουν το χαρτί των πουλιών γράφοντας αγαπημένα τραγούδια ή ποίηματα. Αφού ολοκλήρωσαν τα έργα, τους δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της εμπειρίας τους. Οι περισσότεροι μαθητές ένιωσαν μεγάλο ενθουσιασμό και εξέφρασαν την επιθυμία να επισκεφτούν το μουσείο μετά την άρση των περιορισμών της πανδημίας. Για την έκθεση των έργων δημιουργήθηκε ένα βίντεο που προβλήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του μουσείου. Η δράση «Κατασκευάζουμε ένα χάρτινο στεφάνι από φύλλα Βελανιδιάς» εγκαινιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2020, παρουσιάζοντας ένα αρχαίο χρυσό στεφάνι Βελανιδιάς με ένα αντίστοιχο φτιαγμένο από χαρτί. Το κοινό καλείται να κατασκευάσει ένα χάρτινο στεφάνι, αφού προηγουμένως γνωρίσει από την πλούσια συλλογή του μουσείου χρυσά στεφάνια των αρχαίων Μακεδόνων, Βελανιδιάς, Κισού, Μυρτιάς, Ελιάς, το φύλλωμα των δέντρων που μιμείται το κάθε στεφάνι. Μαζί με τις οδηγίες κατασκευής προσφέρεται και μία σελίδα με σχέδια φύλων Βελανιδιάς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπο. Οι συμμετέχοντες και σε αυτή τη δράση κατασκεύασαν πλούσια χάρτινα στεφάνια για τη γιορτινή διακόσμηση των Χριστουγέννων. Χρωματίζω την αρχαιότητα διαφέρει από τις προηγούμενες δράσεις αφού δεν παρουσιάζεται ένα αντικείμενο αλλά μία ενότητα αντικειμένων και το κοινό αυτή τη φορά δεν καλείται να κατασκευάσει αλλά να χρωματίσει. Ο σκοπός της δράσης προσδιορίζεται ως ζωγραφική αντιστρες. Η ζωγραφική κατά του στρες βρίσκει απήχηση κυρίως στους ενήλικες καθώς η ενασχόληση με το χρωματισμό σελίδων με πολλές σχεδιαστικές λεπτομέρειες προσφέρει χαλάρωση από το άγχος. Οι σελίδες αυτές είναι κατάλληλες και για παιδιά αφού καλλιεργούν τη λεπτή κινητικότητα και τη χρωματική σύνθεση. Αρχικά το κοινό γνωρίζει τα αντικείμενα που εικονίζονται και μαθαίνει για την προϊστορική Μακεδονία, τη ζωή και τα έργα των κατοίκων της. Έπειτα αποθηκεύει ή εκτυπώνει τη σελίδα αντιστρες, μια λευκή σελίδα στην οποία είναι σχεδιασμένα τα περιγράμματα αντικειμένων της προϊστορικής συλλογής, λεπτομέρειες, διακοσμητικά μοτίβα, καθώς και λέξεις μηνύματα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να χρωματίσουν τα αντικείμενα είτε με συμβατικά μέσα, ξυλοβογιές, μαρκαδόρους, ακουαρέλα κτλ, είτε ψηφιακά, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ζωγραφικής στον υπολογιστή τους. Για αυτές τις επιλογές παρέχονται αντίστοιχα δύο βίντεο με οδηγίες. Τέλος, υπάρχει ένα παιχνίδι αντιστοίχησης για τους μικρούς μας φίλους. Το κοινό δημιούργησε και πάλι ξεχωριστά έργα, χρωματίζοντας τις αρχαιότητες με φάνταστο τρόπο και με εκπληκτικούς χρωματικούς συνδυασμούς. Κατασκευάζω τη δική μου μάσκα και μεταμφιέζομαι. Η δράση αυτή έλαβε χώρα επίσης κατά την περίοδο της πανδημίας και κάλεσε τους διαδικτυακούς φίλους να μεταμφιεστούν για την αποκριά με μία μάσκα που θα έχουν κατασκευάσει οι ίδιοι. Το κοινό γνώρισε αρχαία προσωπία της συλλογής, έμαθε για το αρχαίο θέατρο και κατασκεύασε μία μάσκα σύμφωνα με τις οδηγίες. Η δραστηριότητα είναι μεικτή τεχνική, περιλαμβάνει κατασκευή, κολάζ και τεχνικές χρωματισμού με λαδοπαστέλ. Η ανάγκη έκφρασης και επικοινωνίας του κοινού με το μουσείο ήταν συγκλονιστική.
Μέσα σε διάστημα 2 εβδομάδων αποστέλλονται στο mail του μουσείου περίπου 300 μάσκες μαζί με ευχαριστήρια μηνύματα. Πλάθω ένα ειδόλιο από ζύμη. Η δράση αυτή εγκαινιάζεται το Πάσχα του 2021 και εισάγει για πρώτη φορά την πλαστική με ένα υλικό που παρασκευάζεται εύκολα, την αλατοζύμη. Εμπνέεται από τα νεολιθικά πύληνα ειδόλια της συλλογής, πολλά από τα οποία έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες. Σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευής, παρασκευάζουν την αλατοζύμη και μαθαίνουν τρόπους για να πλάσουν ένα ειδόλιο με αυτή. Το κοινό εκφράζεται και πάλι δημιουργικά και ελεύθερα, πλάθοντας εντυπωσιακά ειδόλια. Σας αφήνω λίγο να τα θαυμάσετε. Οι θαλασσογραφίες παρουσιάζουν μία λίθινη σαρκοφάγο με σκηνή θαλάσσιας μάχης που εκτίθεται στην είσοδο του μουσείου και οι συμμετέχοντες καλούνται να φτιάξουν ένα κολάζ με θέμα τη θάλασσα που προαιρετικά μπορεί να συνοδεύεται από μία μικρή ιστορία. Η δράση αυτή έρχεται μετά τις καλοκαιρινές διακοπές το Σεπτέμβριο. Η δράση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την αρχαιολόγο Στυλιάνα Γκαλινίκη, η οποία δημιούργησε ένα βίντεο για την παρουσίαση της σαρκοφάγου και περιλαμβάνει αναλυτικά οδηγίες για την τεχνική του κολάζ. Το κοινό δημιούργησε μοναδικά έργα και ενδιαφέρουσες ιστορίες. Το 2022 ήρθε η ώρα για την παρουσίαση των ψηφιδωτών της συλλογής του μουσείου. Το κοινό μαθαίνει για την τέχνη του ψηφιδωτού, καθώς και για την άνθηση που είχε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Γνωρίζει τα ψηφιδωτά του μουσείου και μπορεί προαιρετικά να χρησιμοποιήσει σχέδια που δίνονται για την κατασκευή ενός ψηφιδωτού με καρπούς. Οι συμμετέχοντες δεν περιορίζονται στην αντιγραφή, προτείνουν δικά τους θέματα και δημιουργούν ψηφιδωτά με εκπληκτικές λεπτομέρειες και άρτιο αποτέλεσμα. Τον Απρίλιο του 2022, το θέμα της δράσης σχετίζεται με την τέχνη της ιαλουργίας με αφορμή ένα γυάλινο ειδόλιο λαγού από τη μόνιμη έκθεση του μουσείου, που ήταν ενσωματωμένο στον πυθμένα ενός γυάλινου κλειστού αγγείου. Σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευής, το κοινό καλείται να κατασκευάσει λαγουδάκια από χάρτινες αυγοθήκες και να τα ντύσει ζωγραφίζοντας το σώμα τους. Μικροί και μεγάλοι φίλοι φτιάχνουν και ντύνουν όμορφα, χαρούμενα και πολύχρωμα λαγουδάκια. Μία νέα τεχνική εισάγεται στις ψηφιακές δράσεις τον Μάρτιο του 2023. Είναι η τεχνική της εμπίεστης διακόσμησης χρυσών ελασμάτων. Το κοινό μαθαίνει για τις διαφορετικές εκδοχές της αρχαίας τεχνικής και γνωρίζει μοναδικά εκθέματα που έχουν μορφοποιηθεί με αυτόν τον τρόπο. Καλείται να κατασκευάσει μία μήτρα με την τεχνική του ανάγλυφου τρισδιάστατου κολάζ και να εφαρμόσει επάνω σε αυτή ένα μεταλλικό φύλλο όπως το αλουμινόχαρτο για να πάρει τη μορφή της μήτρας με εμπίεση. Τα έργα είναι εξαιρετικά, ενώ το ανάγλυφό τους τονίζεται με την τεχνική του πατιναρίσματος που έχει γνωρίσει το κοινό από τις οδηγίες κατασκευής. Η τρέχουσα και τελευταία ψηφιακή δράση για το 2023 προσφέρει στο απομακρυσμένο κοινό παιχνίδια και δημιουργικές δραστηριότητες σε εκτυπώσιμη μορφή, ώστε να γνωρίσει επιλεγμένες αρχαιότητες με ευχάριστο τρόπο και να ψυχαγωγηθεί. Με την ύφεση της πανδημίας και μετά από τη θετική εμπειρία των ψηφιακών δράσεων, ξεκινούν στο χώρο του μουσείου τα διαζώσεις δημιουργικά εργαστήρια για το κοινό.
Ένα από αυτά είναι το εργαστήριο Υφαίνο. Το κοινό που συμμετέχει στο εργαστήριο ξεναγείται στον εκθεσιακό χώρο και γνωρίζει εκθέματα που σχετίζονται με την αρχαιότατη τέχνη της ύφανσης. Στη συνέχεια μεταβαίνει στο εργαστήριο, κατασκευάζει έναν απλό αργαλιό από χαρτόνι και δημιουργεί ένα έργο με την τεχνική της δημιουργικής ύφανσης. Στο εργαστήριο Κολάζ με άμμο το κοινό γνωρίζει εξαιρετικά αγγεία της κεραμικής της προϊστορίας και ζωγραφίζει ένα αγγείο με την τεχνική της τέμπερας, στο οποίο δημιουργεί ανάγλυφη διακόσμηση, επικαλύπτοντας με άμμο τις περιοχές που έχει ζωγραφίσει με κόλλα. Η τεχνική αυτή ονομάζεται κολάζ άμμου. Η ψηφιακή δράση της δημιουργίας αναγλύφων σε μεταλλικά φύλλα υλοποιείται τώρα και σε διαζώσεις εργαστήριο, όπου το κοινό γνωρίζει από κοντά τα χρυσά ελάσματα της έκθεσης «Ο Χριστός των Μακεδόνων» και δημιουργεί δικά του ανάγλυφα μοτίβα, αυτή τη φορά με μεταλλικά φύλλα χρυσού και ασημιού, σύμφωνα με την τεχνική του χρυσώματος. Στο εργαστήριο κολάζα μου διακοσμητικά μοτίβα του χθες το σήμερα, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς το Σεπτέμβριο του 2023, το κοινό παρατηρεί τα διακοσμητικά μοτίβα των προϊστορικών αγγείων, εμπνέεται από αυτά και επιχειρεί να τα αξιοποιήσει δημιουργώντας σύγχρονα έργα με την τεχνική του κολάζ άμμου και της δημιουργίας μεταλλικής επιφάνειας με την τεχνοτροπία βαφής με σφουγγάρι. Τέλος, στο εργαστήριο Χρυσά Στεφάνια, Φύλλα και Άνθη, το κοινό γνωρίζει τα χρυσά στεφάνια των αρχαίων Μακεδόνων, φτιάχνει και φοράει το στεφάνι Κισού που κατασκεύασε με μεταλλικά χαρτιά. Οι δημιουργικές δράσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης βρήκαν μεγάλη αποδοχή και το υλικό τους προβλήθηκε από τον τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε διάφορες περιστάσεις. Τα έργα του κοινού ξεχώρισαν και ξεπέρασαν τη στερεοτυπική διαδικασία απεικόνησης. Το γνώρισμα της πρωτοτυπίας, της πολυπλοκότητας, η χρήση των εκφραστικών δυνατοτήτων που δίνεται από τα ποικίλα στοιχεία της εικαστικής γλώσσας είναι εμφανή στα περισσότερα από αυτά. Αυτό το τελικό αποτέλεσμα, ο ενθουσιασμός, η συγκίνηση που δεν μπορώ να σας την περιγράψω από εδώ, και η τακτική συμμετοχή του ίδιου κοινού σε διαφορετικές δράσεις είναι σημαντικά κριτήρια για τη θετική αξιολόγηση της αξιοποίησης της αισθητικής αγωγής στη μουσιακή εκπαίδευση. Ο ενθουσιασμός που επέδειξαν κατά τη συμμετοχή τους οι ποικίλες ομάδες πολυάριθμου κοινού, παιδιά, μαθητές, εκπαιδευτικοί, ενήλικες, οικογένειες, ομάδες ΑΜΕΑ, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, ομάδες απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ, μας ενθαρρύνει να διατηρήσουμε την επαφή μας δημιουργικά και στο μέλλον με βελτιωμένες ιδέες και τεχνικές. Το Μουσείο ως φορέας εκπαίδευσης φιλοδοξεί μέσα από τη δημιουργία ενός νέου πολυχώρου που σχεδιάζεται με ειδικές προδιαγραφές για τη διεξαγωγή των εικαστικών και εκπαιδευτικών δράσεων, να ικανοποιήσει το δικαίωμα πρόσβασης των επισκεπτών του στη γνώση και την μόρφωση. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αρχαιολόγους του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης που επιμελήθηκαν τις αρχαιολογικές πληροφορίες που παρέχονται και όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν στη διεξαγωγή των διαζώσεων δημιουργικών εργαστηρίων. Τέλος, θα ήθελα να σας προσκαλέσω να γνωρίσετε τις δράσεις μας και να συμμετέχετε με δημιουργική διάθεση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.